πάω στον πρώτο φιλοξενούμενο, καθηγητή φιλοσοφίας τέχνης και παλιότερα χρόνια συντάκτης στη Γαλλική Λιμπερασιόν, καλό φίλο της εκπομπής, τον κύριο Δημοσθένη Δαβέτα, διότι τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή απηχούν και την εικόνα φόβου, τρόμου στην Ευρώπη. Από τη μία έχετε ισλαμοφοβία, από την άλλη έχετε αντισημιτισμό, και όποιος θέλει να σκέπτεται και προσπαθεί να κάτσει στη μέση από τα άκρα, βρίσκει τον πελά του. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, σε εσάς και στους ακροατές μας. Μπορώ να ξεκινήσω από τα τελευταία που είπατε, αν μου το επιτρέπετε. Νομίζω ότι είναι σωστή η εικόνα, με την έννοια ότι τα άκρα είναι αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή επωφελούνται στη Γαλλία, και μιλάω για τα πολιτικά ωφέλη, με αφορμή αυτό το οποίο γίνεται στη Γάζα. Δηλαδή, εξηγούμε πολύ συγκεκριμένα, πριν φτάσω απλώς στις ερωτήσεις σαν εισαγωγή. Το ένα άκρο είναι η Λεπέν. Η Λεπέν έχει ωφεληθεί πάρα πολύ με την φιλοϊσραηλινή της στάση. Έχει πάρει από την αρχή μια ξεκάθαρη θέση υπέρ του Ισραήλ, χωρίς την παραμικρή, ας το πούμε, το παραμικρό χρωματισμό στα πολιτικά της λεγόμενα. Και απ' την άλλη, ο Μελανσόν, ο οποίος κοιτάει να καλύψει το οποιοδήποτε κενό το οποίο μπορεί να είχε σε εκλογική διαδικασία, πάντα με την άκρος φιλοπαλαιστινιακή του θέση, με αποτέλεσμα αυτά τα δύο άκρα, συσσαγωγικά πάντα, γιατί μπορεί να μην είναι και άκρα και να είναι απλώς ριζοσπαστικές θέσεις. Αυτές λοιπόν οι δύο τάσεις, να το πω πιο απλά, ωφελούνται αυτή τη στιγμή πάρα πολύ από την ριζοσπαστικοποίηση του γεγονότος, όπως μεταφέρεται από τη Γάζα στη γαλλική κοινωνία. Και ανάμεσα ο Μακρόν είναι το καλό παιδί της ιστορίας. Ναι, είναι λίγο, ας το πούμε, ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί με αφέλεια να ισορροπήσει, διότι ο Μακρόν ξεκίνησε καταδικάζοντας την επίθεση στο Ισραήλ. Όλοι συμφώνησαν ότι αυτή ήταν μια, ας το πούμε, τρομοκρατική επίθεση, αλλά από εκεί και πέρα χάθηκε το παιχνίδι για τον Μακρόν, διότι στην επίθεση του νοσοκομείου αμέσως ταυτίστηκε με αυτούς οι οποίοι θέλησαν να πούν ότι το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο. Ταυτόχρονα λοιπόν η θέση του άρχισε να γίνεται λίγο μία από εδώ μία από εκεί, άλλοι να λένε το, άλλοι να λένε το άλλο. Μέσα στο ίδιο του σχηματισμό του υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι από τη μία υποστηρίζουν απόλυτα το Ισραήλ, από την άλλη υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δοθεί μία λύση στο παλαιστινιακό ζήτημα και ότι τελικά η Αμάς τους έπιασε όλους στον ύπνο, σε επίπεδο και στρατιωτικό και πολιτικό, και θα σας το αναλύσω τώρα αμέσως γιατί. Όλα αυτά λοιπόν τον Μακρόν τον οδηγούν σε μια κατάσταση μεσοβέζικη, όπου σε μια ανταγωνιστική άκρος πολιτική αντιπαράθεση δεν έχει μια θέση η οποία να είναι, ας το πούμε, αρμόζουσα με το κλίμα. Προσπαθεί να διατηρήσει, να κάνει το διαιτητή, τη στιγμή που και οι δύο πλευρές δεν λειτουργούν διαιτητικά. Δεν μου λέτε κύριε Δαβέτα, φωνιές λογικής υπάρχουν, γιατί αν δεν υπάρξουν πολιτικές λύσεις, τα προβλήματα, ξέρετε, απλά θα κουκουλώνονται, θα εξαφανίζονται από προσώπου γης, από την επιφάνεια, και θα επανέρχονται. Ή εδώ έχουν χωριστεί στα αντιμαχόμενα στρατόπεδα, οπαδοποιώντας και την ίδια τη σκέψη. Γιατί εδώ κινδυνεύουμε να χάσουμε την κοινή λογική. Μου γράφουν πολλοί για το δικαίωμα της αυτοάμυνας στο Ισραήλ. Έχω ξαναπεί ότι να μην στεκόμαστε μόνο στο αιτιατό, υπάρχουν αιτίες και αυτές δεν τις συζητάμε. Μου κάνει όμως εντύπωση, και θέλω να το αναφέρω αυτό, ότι χθες στις δηλώσεις της η επίσημη Ισραηλινή ηγεσία, εν ώψη της χερσαίας εισβολής, ρωτήθηκε, και ρωτήθηκε και από Έλληνες δημοσιογράφους, αξιωματούχος του Ισραήλ, για το τι συμβαίνει με τους ομήρους. Δεν σας απασχολούν οι όμηροι? Λέει, ασφαλώς μας απασχολούν οι όμηροι, όμως και οι απώλειες αμάχων είναι δευτερεύουσες μπροστά στην καταστροφή της Χαμάς, ακόμη και αν πάρει ένα χρόνο. Με συγχωρείτε. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι αλλαγή πολιτικής του Ισραήλ, έτσι. Μάλιστα. Κάποτε το Ισραήλ, συγγνώμη που παρενέβηκα. Παρακαλώ, παρακαλώ. Πάνω, το Ισραήλ κάποτε για έναν όμηρο, που, όμηρο στρατιώτη, μπορούσε να δώσει 500 φυλακισμένους Παλαιστινίους, αν θυμόσαστε παλαιότερα, και 1000. Τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει τόσο πολύ λόγω του ότι οι όμηροι έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα, διότι προέχει η καταστροφή της Αμάς, η οποία βέβαια δεν ξέρω αν θα επιτευχθεί ή όχι. Αλλά αυτό το οποίο ήθελα να πω προηγουμένως για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου είναι ότι
σε αυτό το επίπεδο σήμερα, πριν δούμε τι θα γίνει αργότερα, η ΑΜΑΣ είναι ένα μηδέν, κερδίζει ένα μηδέν. Γιατί κερδίζει ένα μηδέν? Γιατί εφάρμοζε τη λογική, την επαναστατική λογική του Μάο Τσετούγκ. Δηλαδή, και την εφαρμόζει εδώ και πολύ καιρό. Τι έκανε ο Μάο Τσετούγκ? Όποιος διαβάσει το βιβλίο του θα δει ότι έλεγε ότι μπαίνουμε ανάμεσα στον κόσμο χωρίς κανείς να μας αναγνωρίζει αν είμαστε παρτιζάνοι ή αν είμαστε πολίτες. Με αποτέλεσμα να μπορούμε να βγούμε σε δευτερόλεπτα, να κάνουμε την επίθεση και μετά ξαναμπούμε στον κόσμο. Αυτό είναι η πρώτη πράξη επανεσταλική. Η δεύτερη πράξη επανεσταλική της Χαμάς είναι ότι ένα πρόβλημα το οποίο προσπάθησαν να βάλουν στην άκρη και οι Ισραηλινοί και οι Άραβες και οι Δυτικοί, γιατί στην πραγματικότητα κανείς δεν ενδιαφέρεται από όλους αυτούς για τους Παλαιστινίους, ούτε η Χαμάς ενδιαφέρει για τους Παλαιστινίους, αυτή είναι το δράμα. Τι έγινε λοιπόν? Ποιο είναι το πρόβλημα αυτό? Το πρόβλημα είναι το Παλαιστινιακό. Η Χαμάς το έφερε στην επικαιρότητα, στην πολιτική επικαιρότητα, στην επιφάνεια. Διότι οι Ισραηλινοί έκαναν συμμαχίες με την Αίγυπτο, ετοιμαζόντουσαν με Σαουδική Αραβία, με Ιορδανία και οτιδήποτε άλλο, έχοντας την άκρη το Παλαιστινιακό, νομίζοντας ότι κάποια στιγμή αυτό θα φύγει ή ότι θα φύγουν από τα εδάφη οι Παλαιστινοί, με τον ΑΒ λόγο θα μετακινηθούν. Οι Άραβες μιλούσαν για το Παλαιστινιακό, κάνοντας συμφωνία με το Ισραήλ, αλλά χωρίς να αναφέρονται στο Παλαιστινιακό. Κυριολεκτικά, κανείς δεν ενδιαφερόταν. Είναι οι Ευρωπαίοι προσπαθούσαν να δουν τις συμμαχίες του Ισραήλ με τα μεγάλα κράτη για την αναγνώριση, την έγκαιρη αναγνώριση του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή, χωρίς κανείς να αναφέρεται για το Παλαιστινιακό. Αυτό που πέτυχε η Χαμάς ήταν πολιτική νίκη, μέχρι τώρα τουλάχιστον, διότι έφερε με τον τρόπο το δικό της, ακολουθώντας δηλαδή τα ίχνη της επαναστατικής λογικής του Μάο Τσετούγκ, έφερε στην επιφάνεια ξανά το Παλαιστινιακό, το οποίο το είχαν αφήσει στην άκρη. Τώρα, στο δεύτερο μέρος, ως προς την ερώτησή σας, προφανώς και υπάρχουν φωνές λογικής. Εδώ ακούμε αρκετές φωνές λογικής, εδώ στη Γαλλία. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι και οι δύο πλευρές δεν δίνουν χέρι βοηθείας ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Χτες, ας πούμε, στο μεγάλο κανάλι το LCI, υπήρχε ο δημοσιογράφος, ο οποίος έλεγε, μιλούσε με τον υπεύθυνο της Χαμάς στη Γαλλία. Όχι της Χαμάς, της Φατάχ. Και του έλεγε, πέστε μας ποιος είναι ο υπεύθυνος, το σοβαρό αυτό πρόσωπο, το οποίο ακολουθεί την πολιτική του Γιασέρ Αραφάτ, για να δούμε αν υπάρχει λύση. Και ο άλλος έλεγε, υπήρχε, αλλά το Ισραήλ δεν τον άφησε να υπάρξει. Οπότε ξανά γυρίζεται στη λογική η Χαμάς, η οποία είναι και αντισημιτική, ξεκάθαρα δεν υπάρχει θέμα, αλλά και καθόλου, ας το πούμε, φιλοδιπλωματική. Και από την άλλη πλευρά το Ισραήλ, το οποίο για λόγους αμήνης θέλει να εξαφανίσει τη Χαμάς. Είμαστε πια σε αυτή τη θέση. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή τη θέση. Αυτό είναι η τραγωδία της υπόθεσης. Άρα βλέπετε ότι ο φαύλος κύκλος θα συνεχιστεί, κύριε Δαβέτα? Το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η χερσαία επίθεση, παρά το ότι αναγγέλλεται συνεχώς, αυτό για μένα είναι ένα μικρό φως ελπίδας. Διότι από τη μία το Ισραήλ θέλει να εξαφανίσει τους τρομοκράτες, απ' την άλλη ξέρει ότι πολύ καλά ότι έτσι όπως είναι το σύστημα που σας είπα πριν έχει εφαρμόσει για μας, θα υπάρξουν τεράστια θύματα και έχει γίνει αντιστροφή του κλίματος. Ενώ στην αρχή ο κόσμος ήταν εναντίον της βαρβαρικής αυτής τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς, τώρα ξαφνικά δεν πιστεύει κανείς στο Ισραήλ, το βλέπω στις διαδηλώσεις εδώ παντού. Και το κλίμα συζητήσεις είναι ότι το Ισραήλ φταίει για όλα. Δηλαδή πέτυχε και αυτό η Χαμάς, την αντιστροφή του κλίματος, όπου ξαφνικά ο επιτιθέμενος να γίνει θύμα. Σε αυτή τη λογική καταλαβαίνετε ότι εάν δεν υπάρξει... Ποιος είναι ο πραγματικά επιτιθέμενος, κύριε Δαβέτα? Είναι ένα ερώτημα εδώ. Διότι αν το δούμε ξεκομμένα, ενδεχομένως κάποιος να πει αβίαστα η Χαμάς σε 7 Οκτωβρίου. Αλλά είναι ξεκομμένο, είναι ένα στιγμιαίο γεγονός? Όχι, σας το είπα και πριν και το επαναλαμβάνω για να είμαι ξεκάθαρος στην πολιτική μου θέση. Ναι, μεν το γεγονός το ίδιο, σαν γεγονός ξεκομμένο της Χαμάς, είναι μια βαρβαρική τρομοκρατική επίθεση απέναντι σε ανυπεράσπιστους που ήταν υπέρ της ειρήνης, αυτό το φεστιβάλ. Απ' την άλλη, πρέπει να δούμε, αν μιλήσουμε πολιτικά, σε βάθος το πρόβλημα, όλοι ήθελαν, κάνουν σαν να μην υπάρχει Παλαιστινιακό πρόβλημα. Μάλιστα. Υπάρχει Παλαιστινιακό πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το εγκαταλείψουμε. Υπάρχει κόσμος που υποφέρει. Γίνονται διαδηλώσεις στη Γαλλία ή έχουν απαγορευτεί? Γίνονται διαδηλώσεις παρά την απαγόρευση,
αλλά έχουμε συνεχώς συγκρούσεις. Δηλαδή, κάθε λίγο η αστυνομία παρεμβαίνει, συλλαμβάνει κόσμο προκαταβολικά. Ζούμε σε μια περίοδο στην οποία η κρατική παρέμβαση, με αφορμή κάποιες επιθέσεις που έγινε από κάποιους, ας το πούμε, φανατικούς Ισλαμιστές, έχει απαγορεύσει κάθε εκδήλωση στο όνομα του να αποφευθούν τα επεισόδια. Τα επεισόδια, όχι με την αστυνομία, αυτά δεν υπάρχει να αποφευθούν, διότι γίνονται. Να αποφευθεί η δυνατότητα στους τρομοκράτες που βρίσκονται εδώ, σαν μοναχική λύκη ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να βάλουν βόμβες ή οτιδήποτε άλλο και να εκμεταλλευτούν τη διαδήλωση για να σκοτώσουν κόσμο. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Αργύρης, κύριε Σαχίνη, ο κύριος Δαβέτας μιλάει για τρομοκρατικές ενέργειες Χαμάς. Εσείς γιατί δεν τη λέτε τρομοκρατική οργάνωση? Αργύρη, θα προτιμήσω την εκδοχή του BBC, με συγχωρείς. Το οποίο BBC επίσης, πρέπει να σου πω, αποφεύγει να χαρακτηρίσει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Έχει απαντήσει γι' αυτό. Η τρομοκρατία είναι μια φορτισμένη λέξη, την οποία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν για μια οργάνωση, έχει πει το BBC, που αποδοκιμάζουν ηθικά. Δεν είναι όμως δουλειά του BBC και των δημοσιογράφων να λένε στον κόσμο ποιο να υποστηρίξουν και ποιο να καταδικάσουν. Ποιοι είναι οι καλοί και ποιοι είναι οι κακοί. Επισημαίνουμε, λέει το BBC, ότι οι Βρετανικοί και οι άλλες κυβερνήσεις έχουν καταδικάσει τη Χαμάς ως τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά αυτό δεν είναι δουλειά των δημοσιογράφων. Επίσης, λέει, θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε όλους, για προσέξτε εδώ, διότι το BBC είναι από τους παλαιότερους δημοσιογραφικούς οργανισμούς, με άμεση σχέση με τη Βρετανική κυβέρνηση. Δεν είναι ξεκομμένο, αλλά για ακούστε εδώ μια κουλτούρα του πώς αντιμετωπίζει την ενημέρωση. Είναι δύσκολο, λέει, να διατηρούμε αυτή την αρχή, αλλά θέλουμε να θυμίσουμε ότι όταν ο IRA βομβάρδιζε τη Βρετανία και σκότωνε αθώους πολίτες, μας πίεζε η κυβέρνηση της Θάτσερ να τους ονομάσουμε τρομοκράτες. Εμείς δεν πήραμε καθόλου θέση. Και δεν είμαστε οι μόνοι που ακολουθούμε αυτή τη γραμμή. Μερικοί από τους πιο σεβαστούς ειδησιογραφικούς οργανισμούς στον κόσμο έχουν ακριβώς την ίδια πολιτική. Δεν θα υποδείξουμε εμείς πώς θα γίνει ο χαρακτηρισμός. Αυτό είναι δουλειά των πολιτικών και της κοινωνίας κατά πώς το αντιλαμβάνεται. Αυτή είναι η εξήγηση του BBC. Να κάνω μια μικρή παρέμβαση σε αυτό το θέμα. Παρακαλώ. Θέλω να πω το εξής. Η Χαμάς προφανώς ξεκίνησε σαν μια κοινωνική οργάνωση, αν ξέρουμε την ιστορία της Χαμάς, η οποία στηρίχθηκε μάλιστα από το Ισραήλ με τον Σεϊχ Γιασίν. Μετά στην πορεία ριζοσπαστικοποιήθηκε και πέρασε σε μια μορφή τρομοκρατικών πράξεων. Όμως, αυτή τη στιγμή, και το έλεγε ο εκπρόσωπος της Φατάχ χτες, έχει καταφέρει να πάρει την πλειοψηφία των Παλαιστινίων, οι οποίοι, αλλά και των Αραβικών κρατών, οι οποίοι εκφράζουν ότι οι δράσεις της Φατάχ, της Χαμάς, με συγχωρείτε, είναι αναγκαίες και είναι, ας το πούμε, φιλολαϊκές. Αυτό το οποίο προβλέπω εγώ, για να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημά σας, είναι ότι εκ των πραγμάτων η Χαμάς δεν πρόκειται να εξαφανιστεί, διότι αν εξαφανιστούν κάποιοι ηγέτες θα υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Έχει βαθιές ρίζες στον Παλαιστινιακό λαό πλέον, και από εκεί και πέρα κάποτε, έτσι όπως πάει το θέμα, θα αναγκαστούν, όπως αναφέρατε και με τον Ήρα προηγουμένως, θα αναγκαστούν οι όλοι πολιτικοί να συνομιλήσουν με τη Χαμάς, εφόσον δεν θα υπάρξει, και το βλέπουμε ξεκάθαρα, άλλος ηγέτης στην πλευρά των Παλαιστινίων, εκτός αν ενεργοποιηθεί ο Μπαργκουτί. Ο Μπαργκουτί, ο οποίος ήταν από τα στελέχη, από τα νεαρά στελέχη των Παλαιστινίων κοντά στο Γιασέρ Αραφάτ, παραμένει ανεξάρτητος, αλλά με πολύ κοντά στη Χαμάς, χωρίς όμως να έχει καμία σχέση με τη Χαμάς. Αυτός δεν πιστεύει στην καταστροφή του Ισραήλ. Αν λοιπόν ενεργοποιηθεί αυτός, ο οποίος ακόμη χαίρει ένα σεβασμό, είναι ο τελευταίος. Γιατί τον Αμπάς, ξεχάστε τον, δεν τον θέλει κανένας, τον σημερινό ηγέτη της Φατάχ. Ο Μπαργκουτί λοιπόν, όμως είναι κρατούμενος, έτσι δεν είναι? Νομίζω ότι έχει βγει. Δεν είμαι σίγουρος. Έχει βγει ο Μπαργκουτί και είναι μέρος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, νομίζω είναι μέρος της πολιτικής ομάδας της, της Φατάχ, και ζει, όχι στη Γάζα βέβαια, ζει στην άλλη λόγια, στη Τζορδανία που λέμε. Στην πλευρά εκεί, η οποία λέγει η Φατάχ. Ο Παναγιώτης έχω μια απάντηση στον Παναγιώτη. Μισό λεπτό. Σημαίες, Παναγιώτη, να βάλεις εσύ. Εμείς δεν προτιμούμε να βάλουμε ούτε σημαία μία ούτε άλλη. Έχουμε σημαία ως χώρα και ως πατρίδα. Μην μπερδεύεσαι. Τώρα, αν δεν σε αρέσουν αυτά που ακούς, μπορεί να αλλάξεις συχνότητα. Αν δεν τα καταλαβαίνεις, μείνε και προσπάθησε να τα παρακολουθήσεις. Δεν μπορώ να σου κάνω κάτι άλλο. Οι οπαδοποιήσεις ποτέ δεν βοηθάνε. Το έχουμε ξαναπεί.
αλλά δεν θα κάνουμε και το άσπρο μαύρο, γιατί έτσι βολεύει. Κύριε Δαβετά, πιστεύετε, λέει εδώ ο Βαγγέλης, ότι το πρόβλημα Ισραήλ-Παλαιστίνης έγκυται στο ότι το Ισραήλ δεν θέλει τη λύση των δύο κρατών διαχρονικά? Νομίζω ότι υπάρχουν δύο λόγοι. Ο ένας είναι ο τυπικός λόγος. Δηλαδή αυτό το οποίο είπε τώρα είναι ένας τυπικός λόγος, αν και έχει ουσιαστικά κριτήρια. Δηλαδή, ναι, διαχρονικά δεν θα ήθελε το Ισραήλ να έχει ένα κράτος δίπλα του το οποίο δεν θα είναι φιλικό ή οτιδήποτε άλλο. Είναι μέσα στα σύνορά του, μέσα στη χώρα του ουσιαστικά είναι, δίπλα είναι. Αυτό δεν θα το ήθελε. Από εκεί και πέρα όμως, πίσω από το Ισραήλ μπορούμε να δούμε ότι κρύβεται και μια γενικότερη πολιτική της Δύσης. Άρα λοιπόν, γιατί είπα πριν ότι οι Παλαιστίνοι όλοι χρησιμοποιούν τους Παλαιστινίους και κανείς δεν ενδιαφέρεται. Ουσιαστικά η δυτική πολιτική μέσω του Ισραήλ προσπαθεί να έχει πρόσβαση στη Μέση Ανατολή. Η Μέση Ανατολή βλέπει ότι αυτό πάει να γίνει, αντιδρούν, διότι και αυτοί θέλουν να έχουν τη δικιά τους πολιτική, η οποία σημαίνει πλήρη καταστροφή των χριστιανικών στοιχείων, πλήρη καταστροφή της χριστιανικής μνήμης και εφαρμογή των λεγόμενων ισλαμιστικών στοιχείων. Άρα εδώ έχουμε δύο αντίθετες πλευρές ανάμεσα στο δυτικό πολιτισμό και στο λεγόμενο ισλαμιστικό ή αν θέλετε ριζοσπαστικό ισλαμισμό. Οδηγείται σε μια μορφή αντιπαράθεσης πολιτισμιακής αυτό το πράγμα, το οποίο κρύβεται κάτω από αυτό το conflict, αυτή τη διαμάχη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων. Η άποψή μου είναι, για να είμαι ξεκάθαρος σε αυτό που λέω, ότι ένα κράτος των Παλαιστινίων, έστω και πια, πώς να το πω, πολύ καλά προστατευμένο από όλες τις πλευρές, θα μπορούσε να είναι μια λύση για να αφαιρεθεί το δικαίωμα σε οποιαδήποτε άλλη πλευρά να γίνει χρήση του Παλαιστινιακού. Ουσιαστικά το Παλαιστινιακό υπάρχει, σας είπα, Δύση-Ανατολή, αλλά και παγκοσμιοποίηση-αντιπαγκοσμιοποίηση. Όλοι χρησιμοποιούν το Παλαιστινιακό. Δεν μου λέτε, κύριε Δαβέτα, είναι μάχη, όπως λέτε, πολιτισμών, θρησκειών, ή είναι άλοθη αυτό για να εκπληρώνουν τους στόχους τους η μία και η άλλη πλευρά? Φερρυπίν, εχθές το βράδυ αυτό που βομβαρδίστηκε δεν ήταν ούτε τέμενος ούτε συναγωγή. Ήταν η παλαιότερη ελληνοορθόδοξη εκκλησία στη Γάζα του Αγίου Πορφυρίου. Πόθεν προκύπτει λοιπόν ότι είναι μάχη θρησκειών πολιτισμών? Μήπως αυτό βάζουν μπροστά για να δικαιολογούν εκατέρωθεν τα χτυπήματα? Ίσα-ίσα αυτό που μου λέτε επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω. Δηλαδή η ανατολική πλευρά θέλει την εκαθάριση του χριστιανικού στοιχείου. Ναι, αλλά ο βομβαρδισμός έγινε. Μισό λεπτό. Ο βομβαρδισμός έγινε από την Ισραηλινή αεροπορία. Με συγχωρείτε δηλαδή. Ναι, αλλά αυτό το πράγμα, αν το δούμε ότι είναι μια στρατηγική προβοκατόρικη ενέργεια, δεν μπορεί να προκαλέσει αυτού του είδους αντιδράσεις. Δηλαδή. Δηλαδή, όσο εξαφανίζονται τα σύμβολα της μνήμης στους χώρους αυτούς όπου ο χριστιανισμός έχει τεράστια ιστορία, είναι από τους πρώτους κατοίκους που έχουν φτάσει οι χριστιανοί στη Μέση Ανατολή σε πολλά σημεία, αν αυτό σιγά σιγά αρχίζει και φεύγει ως συμβολικά στοιχεία, τότε τι θα μείνει? Θα μείνει ένας κενός χώρος όπου οι εξτρεμιστές θα βάλουν ο ένας τον άλλον σε όλα τα επίπεδα. Ναι, αλλά το Ελληνοορθόδοξο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων σήμερα το πρωί, με ανακοίνωση του, το κράτος του Ισραήλ καταγγέλει για αυτή την πράξη. Ναι, γιατί το κράτος του Ισραήλ το χρησιμοποιεί αυτό σαν προβοκατόρικη ενέργεια προφανώς για να δημιουργήσει ένταση μεταξύ όλων αυτών των πραγμάτων. Προσέξτε, υπάρχει δηλαδή και από τη μεριά του Ισραήλ μια πολιτική εκαθάρισης. Ωραία, πάμε. Είναι πόλεμος θρησκειών, ρωτάει εδώ πέρα άλλος φίλος ευθέως, κύριε Δαβέτα, κατά τη γνώμη σας? Πάει να γίνει. Δεν είναι, αλλά πάει να γίνει. Διότι εάν επικρατήσει ο λεγόμενος τζιχαντισμός, δηλαδή η ριζοσπαστική πλευρά του Ισλάμ σε όλη την περιοχή, και αν το Ισραήλ είναι η μοναδική περιοχή στην οποία υπάρχουν και οι χριστιανοί σύμμαχοι, έτσι όπως πάει το θέμα, μοιραία θα γίνει και πόλεμος θρησκειών, εφόσον είναι και πόλεμος πολιτισμών. Μάλιστα. Μοιραία θα γίνει. Τώρα, τι προεκτάσεις έχει αυτό στον ευρωπαϊκό χώρο, κατά τη γνώμη σας? Τεράστιες. Γιατί η Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι χωρισμένη στα δύο. Έχει επεκτάσει στο μεταναστευτικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί, δηλαδή συγκεκριμένα στην Γαλλία για παράδειγμα, έχουν 6 εκατομμύρια περίπου μετανάστες μουσουλμάνοι. Αυτοί, στη μεγάλη του πλειοψηφία και ξεκάθαρα, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, τάσσονται υπέρ των Παλαιστινίων και υπέρ της Χαμάς. Προσοχή. Όχι υπέρ της Χαμάς, δεν είναι μέλη της Χαμάς, αλλά υπέρ της πολιτικής πράξης της Χαμάς σε αυτό το θέμα. Ότι επιτέλους υπήρξε αντίδραση. Απ' την άλλη πλευρά, η αστική πλευρά των Ευρωπαίων συγκεντρώνεται γύρω από τον εαυτό της.
με αποτέλεσμα να βλέπουμε διαγωνισμό εθνισμού ή εθνικισμού, πες το πως θέλετε, μεταξύ των αστών, ποιος θα είναι αυτός ο οποίος περισσότερο θα συσπυρώσει, και αυτό αρχίζει να παίρνει διαστάσεις σε όλη την Ευρώπη. Άρα έχουμε βλάβη της Ευρώπης από τα μέσα, ζημιά της ευρωπαϊκής ταυτότητας και την ανάγκη της δημιουργίας μιας νέας ευρωπαϊκής ταυτότητας, η οποία θα μπορέσει με τον ΑΒ τρόπο να γυρίσει γύρω από τον αστικό εαυτό της. Δεν βλέπω άλλη λύση. Και αυτό το βλέπουμε στην Γαλλία, το μεταναστευτικό. Πάνε να αλλάξουν το μεταναστευτικό τώρα. Προσέξτε. Σας το λέω αυτό σαν είδηση. Μέχρι τώρα, μέχρι προχθές, ο Μακρόν ήθελε να νομιμοποιήσει αυτούς που ονομάζουμε άτυπους μετανάστες. Δηλαδή, όσοι πέρασαν, πέρασαν. Δηλαδή, θα τους νομιμοποιήσουμε. Υπήρξε αντίδραση από τη Λεπέν και από όλο, και από όλο τον αστικό κόσμο. Τώρα, με βάση την δολοφονία που έγινε στην περιοχή Αράς, όπου σκοτώθηκε ο καθηγητής, τώρα ζητούν όλοι από χτες και από προχτές, και μάλλον θα γίνει, την αλλαγή των βασικών αυτών νομοθετημάτων μέσα στο νέο νομοσχέδιο της μετανάστευσης, έτσι ώστε να μην νομιμοποιηθεί κανένας και να φύγουν όλοι άρον-άρον επιστροφή στα μέρη τους. Κάτι το οποίο αυτή η σκληρή αντιμετώπιση αλλαγή της Γαλλίας ήταν κάτι αδιανόητο μια εβδομάδα πριν. Πάνε να αλλάξουν δηλαδή το μεταναστευτικό, το οποίο ενδεχομένως θα περάσει μέχρι τον Ιανουάριο. Λέει εδώ ο φίλος ο Γρηγόρης. Κύριε Δαβέτα, λέει, μιας και σας έχουμε σήμερα, θέλω λίγο να προσεγγίσετε πιο φιλοσοφικά το ζήτημα. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η δημιουργία, λέει ο Γρηγόρης, έτσι, του Ισραηλινού κράτους είναι έκφραση και αποτέλεσμα της δυτικής βαρβαρότητας που δεν αντιμετώπισε ποτέ τις συνέπειές της και δεν τιμωρήθηκε η δυτική βαρβαρότητα για αυτή αλλά και τη συνέχεια. Δυτικοί ρατσιστές και φασίστες έκαναν ολοκαύτωμα σε βάρος των Εβραίων σε ένα λαό που τότε ήθελε στη μεγάλη του πλειοψηφία να ζει μαζί τους, και αντί να πληρώσουν για αυτό το έγκλημά τους, δίνοντας εδάφη τους για να φτιάξουν οι επιζώντες αυτού του λαού το δικό τους κράτος, τον έσπρωξαν σε εδάφη που κατοικούσε άλλος λαός, ο οποίος έπρεπε τώρα να εξαφανιστεί όπως αυτοί εξαφάνισαν τον άλλο λαό τους Εβραίους από την Ευρώπη. Αν υπάρχει, λέει ο Γρηγόρης, μια ιστορία, κύριε Δαβέτα, που να δείχνει σε απόλυτο βαθμό τι εγκληματικά διεστραμμένη είναι η ιστορία της Δύσης, αυτή είναι η επιτομή, λέει. Θα συμφωνήσω μαζί τους, ειδικά στο ένα θέμα, στον αντισημιτισμό στη Δύση. Η Δύση, ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι βαθιά αντισημιτική, και μάλιστα τώρα έχει περάσει σε ένα στάδιο, κρύβονται, και το βλέπω σε το παραμικρό που γίνεται που αφορά το Ισραήλ. Εμφανίζονται, γι' αυτό σας είπα, δεν αγαπάνε ουσιαστικά τους Παλαιστινίους. Εμφανίζονται φιλοπαλαιστινιακοί πάρα πολλοί, οι οποίοι στην ουσία είναι αντισημίτες. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Τους πήρε η αγάπη τώρα για τους Παλαιστινίους, ενώ στην πραγματικότητα αυτό που θέλουν είναι η ζημιά στο Ισραήλ. Σίγουρα υπάρχει, θα συμφωνήσω και στο δεύτερο σκέλος, τεράστια ενοχή λόγω του ολοκαυτώματος στους δυτικούς, οι οποίοι ήθελαν να εξηλαιωθούν ως προς το ολοκαύτωμα, φτιάχνοντας το κράτος του Ισραήλ. Και ταυτόχρονα, ρίχνοντας το Ισραήλ στη φωτιά εκεί, έδωσαν μεγαλύτερη, αν θέλετε, προτεραιότητα στα λεγόμενα σιωνιστικά σχέδια. Ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι ο σιωνισμός είναι μεν μια πρόταση του Ισραήλ, αλλά δεν είναι η μοναδική πρόταση του Ισραήλ. Ξέρουμε, βλέπουμε τους χασιδικούς, οι οποίοι έχουν μια άλλη πολιτική αντίληψη σε αυτό το θέμα. Άρα, η Δυτική είναι ένοχη για αυτό το οποίο έχει γίνει. Αλλά αν σταθούμε μόνο σε αυτό το θέμα, τότε δεν θα προχωρήσουμε. Ναι, μεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, μεν δεν έγινε η εκαθάριση που έπρεπε σε επίπεδο ενοχής και ηθικής συνείδησης στη Δύση, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, εκτός από τη συγγνώμη του Σιράκ και από κάποια άλλα πράγματα. Δεν έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Και τώρα, βέβαια, δεν μπορεί να γίνει ένα παγκόσμιο ολοκαύτωμα με αφορμή αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να βρεθεί μια λογική λύση στη Μέση Ανατολή, και το Ισραήλ να υπάρξει ως κράτος και η Παλαιστίνη να υπάρξει ως κράτος εκεί. Πρέπει να βρει μια λογική λύση. Αλλιώς δεν βλέπω καμία εξέλιξη. Λέει άλλος φίλος, έχετε ερωτήματα εδώ, ε? Ο φίλος ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Δαβέτα. Πρόσφατα, λέει, σε σελίδα μεγάλης κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα γεωπολιτικά, υπήρχαν Γάλλοι που υποστήριζαν Frexit κατά αντιστοιχεία με το Brexit. Υπάρχει κάποια τέτοια τάση στην Γαλλία και κάτι λέει αυτό για την Ευρώπη συνολικά? Κοιτάξτε, για τη Γαλλία μπορώ να σας πω, γιατί το ξέρω από πρώτο χέρι και από την αυτογραφία,
Επισήμως όχι. Ότι υπάρχουν άτομα τα οποία και μάλιστα άνθρωποι στο χώρο της διανόησης, οι οποίοι θα ήθελαν η Γαλλία να ξαναγυρίσει στην λεγόμενη εθνική της πολιτική και εθνική ταυτότητα, ναι. Όμως από τη στιγμή που η ίδια η Λεπέν, που ας πούμε έκφραζε σε μεγάλο βαθμό αυτή την αντίληψη πριν χρόνια, έχει γυρίσει και είναι φιλοευρωπαία και θέλει μάλιστα και το ευρώ και ούτω καθεξής, θεωρώ ότι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή ακόμη, δεν ξέρουμε στην εκείνη συνέχεια, αλλά ακόμη είναι υπέρ της συμμετοχής της Γαλλίας πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως σίγουρα υπάρχει μια μερίδα η οποία μουρμουρίζει για τη γερμανική εξουσία, η οποία μουρμουρίζει για την έλλειψη ανεξάρτητης πολιτικής της Γαλλίας, της λεγόμενης γκολικής πολιτικής απέναντι στην Αμερική, και μουρμουρίζει για το ότι η Γαλλία είτε μέσω της Ευρώπης είτε μέσω του ΝΑΤΟ κινδυνεύει να γίνει μια επαρχία στο όλο αυτό το δυτικό σύστημα, ενώ κάποτε ήταν μια, ας το πούμε, εναλλακτική πρωτεύουσα στο δυτικό σύστημα. Ναι, υπάρχουν φωνές. Άλλος φίλος, ο Κώστας. Καλημέρα, λέει κύριε Δαβέτα. Αυτή η αλλαγή πολιτικής που λέτε δείχνει ότι το Ισραήλ και οι υπόλοιποι δυτικοί καταλαβαίνουν πλέον δεν γίνεται διαφορετικά? Δηλαδή, σύγκρουση με τοπική χωρίς να υπολογίζονται οι συνέπειες? Ναι, νομίζω ότι έχουν αρχίσει και σκέφτονται λίγο διαφορετικά, διότι η προσπάθεια να αφήσουν λίγο να κυριαρχήσουν απόλυτα μέσω της στρατιωτικής ισχύς, νομίζω ότι δεν είναι πλέον κάτι το οποίο μπορεί να αποδώσει, διότι το μόνο που θα φέρει θα είναι συνέχεια ένα απέραντο νεκροταφείο. Και αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχουν αντιληφθεί ότι οι Άραβες για αλφαδίτα λόγους έχουν ξεσηκωθεί, ακόμη και οι αστεί και οι μη αστεί, και ταυτίζονται πίσω από τις πράξεις τύπου Χαμάς, χωρίς να είναι ιδεολογικά μη τη Χαμάς. Άρα λοιπόν θεωρούν ότι πέφτουν το Ισραήλ, οι Άραβες εννοώ, και αυτό δεν συμφέρει ούτε τη Δύση, η οποία δοκιμάζεται εσωτερικά από αυτό το θέμα, αλλά ούτε και το ίδιο το Ισραήλ. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ο φίλος ο Βαγγέλης, ο κύριος Δαβέτας πιστεύει ότι αν αύριο σταματούσε ο πόλεμος, θα μπορούσαν να ζήσουν πράγματι ειρηνικά Ισραηλοί, Παλαιστίνοι, Εβραίοι, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Άραβες στην ίδια περιοχή? Κοιτάξτε, όσο υπάρχει αυτός ο λεγόμενος αντισημίτικος τζιχαντιστικός λόγος, σίγουρα θα υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχει περίπτωση, διότι ο τζιχαντισμός είναι κατεξοχήν αντισημιτισμός. Ας ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα, θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Από εκεί και πέρα, άπαξ και αφαιρεθεί, η προσωπική ταπεινή μου άποψη, άπαξ και αφαιρεθεί αυτό το δικαίωμα, το ηθικό πλεονέκτημα συσσαγωγικά, το οποίο διαχειρίζονται όλοι ως τιμωρία των Παλαιστινίων, ως αποκλεισμό των Παλαιστινίων, ως σκλαβιά των Παλαιστινίων, διότι δεν έχουν κράτος, σε αυτή την περίπτωση θα τους αφαιρεθεί αυτό το δικαίωμα, και τότε οι λεγόμενες διαφορετικές απόψεις των Αράβων, οι οποίοι τώρα από αντίδραση ταυτίζονται με τη Χαμάς, θα ξαναβρουν κατά την άποψή μου την λεγόμενη μουσουλμανική λογική, η οποία δεν μεν θέλει να μην χτυπιέται ο Ισλαμικός κόσμος, αλλά απ' την άλλη δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει την πολεμική της Χαμάς. Ναι, πιστεύω ότι θα βοηθήσει το κράτος αυτό, παρά τις όποιες ριζοσπαστικές αντιδράσεις που θα υπάρχουν, αλλά θα μπουν τα πλαίσια ενός κράτους, το νομικό πρόσωπο ενός κράτους και στην πράξη. Άλλος φίλος ή φίλη, Γεωργία. Κύριε Δαβέτα, πώς ακριβώς και πού βλέπετε την αγάπη των Δυτικών προς τους Παλαιστινίους? Πού αποτυπώνεται αυτό στην πολιτική τους, όπως τη βλέπουμε σήμερα και επί τόσα χρόνια? Μήπως δεν τους φάζουν διαρκώς συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες? Προφανώς, εγώ συμφωνώ απόλυτα. Το είπα και από την αρχή, ίσως δεν έγινε κατανοητός. Πουθενά καμία αγάπη. Όλοι χρησιμοποιούν το Παλαιστινιακό αδιαφορώντας για τους Παλαιστινίους. Η Χαμάς αδιαφορεί για τους Παλαιστινίους. Οι Άραβες αδιαφορούν για τους Παλαιστινίους. Οι Δυτικοί αδιαφορούν για τους Παλαιστινίους. Το Ισραήλ αδιαφορεί για τους Παλαιστινίους. Η Παλαιστίνη είναι το βασικό θύμα της υπόθεσης, όπου κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτούς. Όλοι τους χρησιμοποιούν. Να λοιπόν όμως που η χρησιμοποίηση της Χαμάς πέτυχε περισσότερο επικοινωνιακά από τους άλλους. Διότι κατάφερε να ξαναφέρει το Παλαιστινιακό στην επιφάνεια, το επαναλαμβάνω αυτό. Μισό λεπτό. Προηγουμένως είπατε ότι η Χαμάς αδιαφορεί για τους Παλαιστινίους, αλλά κατάφερε να φέρει το Παλαιστινιακό στην επικαιρότητα, δεν είναι αντιφατικό? Ναι. Δεν είναι αντιφατικό, γιατί η Χαμάς έχει μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Έχει μια ιδεολογία κυριαρχίας του Ισλαμιστικού στοιχείου παντού. Χρησιμοποιώντας το Παλαιστινιακό, δημιουργεί πρόβλημα και στο Ισραήλ και στη Δύση, αλλά και στα αραβικά κράτη. Στην ηγεσία των αραβικών κρατών, οι οποίοι δεν θέλουν να ακολουθήσουν την ριζοσπαστική ισλαμική
αντίληψη. Άλλος φίλος, και είναι ερώτημα για το χώρο σας. Είναι ο φίλος ο Τάκης που λέει: ο κύριος Δαβέτας έχει να πει κάτι για την Παλαιστίνια συγγραφέα Αντάνια Σίμπλη, η οποία επρόκειτο να βραβευτεί στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου στη Φραγκφούρτη και τελικά ανακλήθηκε η βράβευση? Έχω να πω ότι είμαι μαζί της. Έχω να πω ότι αυτό που έκαναν όχι μόνο δεν ήταν ορθόν, αλλά έδωσαν και μεγάλη δημοσιότητα και τώρα όλοι θα ψάξουν και ψάχνουν να βρουν το βιβλίο της. Είμαι λοιπόν εναντίον αυτού που έγινε. Ξεκάθαρη η άποψή μου. Μάλιστα. Άλλος φίλος. Απέτυχε η Δύση, κύριε Δαβέτα, ουσιαστικά εδώ, ή θα μας πιάσει η Ισλαμοτρομοκρατία και θα μας περάσει αυτό το κλίμα ότι για όλα φταίει το άγριο κακό Ισλάμ? Κοιτάξτε, η Ισλαμοτρομοκρατία θα χρησιμοποιηθεί σίγουρα από τη Δύση, η οποία απέτυχε εκ των πραγμάτων ως θετικός πολιτισμός. Τώρα, αυτό που πάει να γίνει είναι να μπούμε όλοι στη λογική της παγκοσμιοποίησης. Θα χρησιμοποιηθεί το Παλαιστινιακό για την παγκοσμιοποίηση, στην ακραία της μορφή, με το φόβο της Ισλαμοτρομοκρατίας θα αρχίσουν να μειώνονται όλα τα δικαιώματα, δηλαδή το δικαίωμα του συνεύρεσης, δηλαδή συνευρίσκεσαι πολιτικά, τις διαδηλώσεις και όλα αυτά τα πράγματα, με αποτέλεσμα οι ολιγάρχες να συνεχίζουν να έχουν το πάνω χέρι και να μπορούν να ελέγχουν από τα πάνω όλη τη μεγάλη μάζα σε αυτή τη νέα, περίοδο της ψηφιακής ζωής. Μάλιστα. Άλλο ερώτημα του φίλου του Μιχάλη. Κύριε Δαβέτα, μήπως δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα? Διότι την ίδια ώρα που μιλάμε για μάχη πολιτισμών, θρησκειών, Ισλαμιστές κατά χριστιανών και Εβραίων, την ίδια στιγμή το κράτος του Ισραήλ, συνεργαζόμενο αγαστά με Αζερμπαϊτζάν και Τουρκία, εξόντωσαν τους Αρμένιους στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Άρα... Μιλάμε, η ερώτησή μου που μου θέσατε ήταν ως προς την Ευρώπη. Εγώ θα απαντήσω σε αυτό το ερώτημα το εξής. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο μεγάλες τάσεις. Η μία είναι η δυτική τάση και η άλλη είναι ο μεγάλος νότος. Το Αζερμπαϊτζάν ανήκει στο μεγάλο νότο. Η Αρμενία, παρότι είναι χώρα η οποία είναι χριστιανική, ανήκει στο μεγάλο νότο, δηλαδή στη μη δυτική πλευρά. Το Ισραήλ έχει ταυτιστεί με τη δυτική πλευρά, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι το Ισραήλ είναι ικανότατο στο να μπορέσει να ζει, να κάνει πολιτική στο τώρα. Εάν στρατιωτικά το Ισραήλ μπορεί να, και οικονομικά να έχει ωφέλη από διάφορα πράγματα στο μεγάλο νότο, τότε το κάνει. Όπως το κάνουν και άλλες χώρες. Όπως το έχει κάνει και η Αμερική. Όμως, στη δυτική πλευρά, το πρόβλημα είναι ουσιαστικό. Και οι ολιγάρχες κρατάνε το πάνω χέρι στο δυτικό κόσμο. Για να είμαι ξεκάθαρος. Πού κατά τη γνώμη σας οδηγούμαστε? Οδηγούμαστε σε ένα κόσμο τελείως διαφορετικό, ο οποίος θα κοιτάξει να ζει μέσα από την πλέον μας επιβάλλουν να ζήσουμε μέσα από μια ψηφιακή ζωή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι θα έχουμε λιγότερο κοινωνική δραστηριότητα, εκτός αν η εξέγερση των ανθρώπων σπάσει αυτή τη μηχανή που λέγεται ψηφιακή μηχανή, και τότε έχουμε μια διαφορετική είδους μάχη για να ξαναβρούμε την ανθρώπινη μας υπόσταση και ταυτότητα. Αυτό και αυτό είναι πιθανό. Αλλά έτσι όπως οδηγούν τα πράγματα, χωρίς καμία αντίδραση, τότε οδηγούμαστε στο ότι με αφορμή τα διάφορα γεγονότα, όπως το Παλαιστινιακό, όπως το Ουκρανικό, όπως άλλα γεγονότα, χύψη κτλ., οδηγούμαστε σε μια μονοκρατορική αντίληψη. Και για να το επιβεβαιώσω αυτό, σκεφτείτε το εξής τι γίνεται στη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή, πριν από 15 μέρες, και ήταν μάλιστα το χθεσινό μου άρθρο στον Ελεύθερο Τύπο, μία ομάδα κεντρώων βουλευτών, κομμάτων, πρότεινε ένα νομοσχέδιο το οποίο ετοιμάζεται να περάσει τον Ιανουάριο. Εάν περάσει, αυτό θα επιβεβαιώσει πλήρως αυτό που σας λέω. Τι λέει το νομοσχέδιο? Ότι απαγορεύεται ο κλιματοσκεπτικισμός σε οποιαδήποτε μίντια, σε οποιοδήποτε μίντια. Τι σημαίνει αυτό? Όποιος έχει διαφωνεί με την κυρίαρχη αντίληψη της κλιματικής αλλαγής και είναι κλιματοσκεπτικιστής, δεν θα έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του. Αυτό που σας λέω είναι ψάξτε το να το βρείτε. Είναι το χθεσινό μου άρθρο και το αναφέρω συγκεκριμένα. Δεν έχει περάσει ακόμη. Είναι πρόταση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι εγώ θέλω να κάνω μια κριτική απέναντι σε κάποιο μέτρο το οποίο αφορά το κλίμα, και αυτόματα ο υπεύθυνος εφημερίδας θα μου λέει ότι δεν μπορεί να το γράψει αυτό, κύριε Δεβέτα, διότι υπάρχει νόμος και είστε εκτός νόμου. Και εμείς, σαν εφημερίδα, δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Θα υποστούμε συνέπειες. Μάλιστα. Καλά πάμε. Λέει ο Νίκος από τη Ρόδο.
Καλημέρα. Συμφωνώ με τον συνομιλητή σας ότι προκύπτει το ερώτημα αν δεν βρεθεί η ειρηνική λύση θα γίνει. Μήπως μια προσωρινή εκτόνωση με την καταχώρηση ακόμη ενός επεισοδίου στην ιστορία της αντιπαράθεσης. Είναι δυνατόν να επιστρέψουμε στη διαιώνιση της πρώτερης κατάστασης ή είμαστε πλέον στο δίλημα ειρήνη ή κλιμάκωση της έντασης και έχουμε αλλάξει πίστα? Νομίζω ότι τα πράγματα λόγω του όλου κοινωνικού και οικονομικού προσώπου της Δύσης, η οποία οδηγείται μέσω της παγκοσμιοποίησης σε ριζοσπαστικοποίηση των τάσεων, παρασέρνει και το πρόβλημα αυτό. Πιστεύω ότι μία λύση μεσοβέζικη δεν θα οδηγήσει πουθενά, θα κάνει μία μικρή αναβολή, διότι η άλλη πλευρά, η λεγόμενη της Χαμάς, έχει πλήρη πια συνειδητοποίηση της ισχύως που έχει αποκτήσει σε επίπεδο, αν θέλετε, συνείδησης, αραβική συνείδησης, και θα συνεχίσει αυτή την πολιτική. Το Ισραήλ, απ' την άλλη, εάν συνεχίσει αυτή την πολιτική, μοιραία θα είναι υποχρεωμένο να αντιδράσει. Άρα, νομίζω ότι τώρα είναι η καλή λύση, εκτός αν και πάλι οι δύο ακραίες πλευρές δεν αφήνει η μία την άλλη και προτιμούν να οδηγηθούν σε αυτές τις καταστάσεις. Τότε μην ανησυχείτε, υπάρχει και ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Χωρίς, το λέω λίγο ειρωνικά βέβαια, αλλά άμα και έχουμε γενικότερη εμπλοκή όλων των μετόπων, τότε αυτά θα συνδεθούν μεταξύ τους. Προσέξτε, συνδέονται τα μέτωπα αυτά μεταξύ τους. Οι δυνάμεις που είναι εναντίον της Δύσης στο Ουκρανικό είναι αυτές που υποστηρίζουν και την Παλαιστίνη εναντίον της Δύσης και της Αμερικής και του Ισραήλ. Έχουμε μια γενικότερη πολιτική η οποία συνδέει το Ουκρανικό με τη Μέση Ανατολή. Λέει εδώ άλλος φίλος, αν θέλει η πολιτισμένη Δύση, κύριε Δαβέτα, να αποκαταστήσει τις δύο θηριωδίες της, το ολοκαύτωμα σε βάρος των Εβραίων και την ίδρυση ενός κράτους στρατοπέδου του Ισραήλ, να ιδρύσει κράτος του Ισραήλ εκ νέου στη Βαβαρία, με πρωτεύουσα όχι το Μόναχο αλλά την Νιρεμβέργη. Άντε να δω, λέει, τον πολιτισμό της Δύσης και τις δακρύβρεκτες συγγνώμες στην πράξη. Άλλος φίλος λέει, κύριε Δαβέτα, έχετε υπόψη σας ότι το Μάιο του 2017, η Χαμάς ψήφισε ομόφωνα μια ανανεωμένη διακήρυξη αρχών και στόχων, από την οποία απουσίαζε ο σκοπός καταστροφής του κράτους του Ισραήλ, ενώ δεχόταν πλέον τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967. Ενώ επρόκειτο για μια πολύ σημαντική μεταβολή από πλευράς της και μια ένδειξη προθέσεων προσαρμογή σε κάποια δεδομένα, με μετακίνηση σε πιο μετριοπαθείς θέσεις, δυστυχώς, πέρα από το ότι δεν έγινε ευρέως γνωστή και δεν προβλήθηκε ούτε από αυτούς που κόπτονται δήθεν για ειρήνη και λύση των δύο κρατών, αντιμετωπίστηκε τελικά με απόρριψη και εχθρότητα από την Ισραηλινή ηγεσία. Μήπως τότε χάθηκε το κρίσιμο momentum? Σωστό αυτό που λέει. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει. Το 2017 το είχα παρακολουθήσει από πολύ κοντά. Τότε είχε πιεστεί η Χαμάς, η οποία δεν είχε το πάνω χέρι, διότι το είχε το πάνω χέρι η Φατάχ. Mm-hmm. Πιέστηκε λοιπόν η Χαμάς να δεχθεί, να κάνει αυτή την παραχώρηση. Ήταν στη γραμμή του Σέιχ Γιασίν, δηλαδή την πρώτη γραμμή του ιδρυτή της, η οποία έλεγε ότι κοιτάμε κοινωνικά να λειτουργήσουμε. Δέχτηκε αυτή την παραχώρηση και είναι γεγονός ότι το Ισραήλ δεν έδωσε προτεραιότητες αυτή, έκανε τα πάντα για να αποτραπεί αυτή η κατάσταση, με αποτέλεσμα να έχουμε τη μετέπειτα ριζοσπαστικοποίηση. Σωστή η παρατήρηση. Ο Σύφης το λέει πιο απλά, κύριε Δαβέτα, όλο το κλιμό γι' αυτό. Μήπως τα πράγματα, λέει, κύριε Δαβέτα μου, είναι πιο απλά? Δηλαδή ο λογαριασμός δεν βγαίνει παγκοσμίως, άρα πόλεμος και όπου βγει? Ο Σύφης ας ακούσει αυτό που είπα πριν και θα συμφωνήσει με μένα, όπως και εγώ δεν συμφωνήσω μαζί του. Τι σας είπα, ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο αφορά την παγκοσμιοποίηση όπως πάει να γίνει τώρα. Το πρόβλημα του Παλαιστινιακού δεν είναι τοπικό πρόβλημα. Ενώ θα μπορούσε να ήταν ένα τοπικό πρόβλημα και να έχει λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πρόβλημα του Παλαιστινιακού είναι μέρος του παγκόσμιου διεξόδου. Και βέβαια εκεί πέρα έχουμε οικονομικά ζητήματα, κοινωνικά ζητήματα, πολιτισμικά ζητήματα, πολιτικά ζητήματα, τα οποία συγκρούνται στη χειρότερη της μορφή αυτή τη στιγμή. Τελευταίο ερώτημα από το φίλο τον Νίκο. Καλά όλα αυτά, κύριε Δαβέτα μου. Αλλά έχω μια απορία. Ποιοι θα εξεγερθούν? Οι νέες γενιές που μεγαλώνουν με το κινητό ως προέκταση και του σώματός τους αλλά και του ψυχισμού τους? Αυτό πάλι είναι μια ωραία ερώτηση. Σας είπα και πριν ότι πάνε να μας βάλουν σε αυτή την ψηφιακή ζωή, να γίνουμε ψηφιακά όντα. Όμως βλέπουμε ότι παρότι αυτό γίνεται κυρίως στις ανεπτυγμένες δυτικές χώρες, ανεπτυγμένες εισαγωγικά η λέξη, έτσι, βλέπουμε όμως να υπάρχει μια εξίσου ισχυρή αντίδραση
από νέους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν το ίντερνετ, οι οποίοι ζουν καθημερινά με τα κινητά. Πάρα πολλοί από αυτούς έχουν βγει στους δρόμους, έχουν συγκρουστεί με την αστυνομία. Πολλοί από αυτούς υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή, οι οποίοι θέλουν να φύγουν και να πάνε από το κέντρο προς την περιφέρεια, το οποίο είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε μια άλλη φορά για λόγου χρόνου. Βλέπουμε δηλαδή ότι ναι, μεν από τη μία υπάρχει η πίεση η ψηφιακή, απ' την άλλη όμως υπάρχει και η ανθρώπινη αντίδραση σε αυτό, η οποία θεωρεί ότι αυτό οδηγεί σε υπερβολές. Δεν ξέρουμε πού θα κλείνει η πλάστιγα προς το παρόν. Αλλά αν κρίνουμε με βάση τις εξεγέρσεις που έχουν γίνει στη Γαλλία και τις αντιδράσεις που γίνονται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τότε η ψηφιακή ζωή δεν έχει νικήσει 100%. Προτελευταία ερώτηση. Το Γενάρη του 2023, λέει κύριε Δαβέτα, ο φιλοσοκράτης, η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ζήτησε από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, το ποινικό, να γνωμοδοτήσει για νομικές συνέπειες της 55χρονης κατοχής των Παλαιστινιακών περιοχών από το Ισραήλ. Αυτό λέει, δεν μας λέει κάτι? Μας λέει ότι για άλλη μια φορά πρέπει να δούμε το πρόβλημα στην ουσία του. Μας λέει ότι για άλλη μια φορά αυτοί οι οποίοι δεν θέλουν να λυθεί το πρόβλημα παραβλέπουν οποιαδήποτε πρόταση και ακυρώνουν τα θεσμικά πλαίσια για να επιβάλλουν τη δικιά τους κατάσταση. Έχουμε δηλαδή εκεί στη Μέση Ανατολή μια πολιτική à la carte. Απ' τη μία ακολουθούμε τις γραμμές του ΟΗΕ, απ' την άλλη δεν τις εφαρμόζουμε στον χώρο της Παλαιστίνης. Εκεί αυτό το πράγμα δείχνει αυτή την αλακάρτη, τη διπλή πολιτική. Εκεί λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουν και οι δύο πλευρές ότι έτσι όπως έχει οδηγηθεί η κατάσταση, και η Δύση και η Ισλαμιστική αντίληψη, έτσι όπως έχει οδηγηθεί, πάντοτε μέσω του Ισραήλ βέβαια και του Παλαιστινιακού, δεν θα οδηγήσει πουθενά παρά σε ένα πόλεμο καταστροφής, ο οποίος μπορεί να πάρει παγκόσμιες και διεθνείς διαστάσεις. Άρα λοιπόν, εδώ και τώρα να μπουν οι βάσεις για να βρει μια λύση. Εδώ και τώρα ένα πραγματικά μια λογική να προχωρήσουμε. Και δεν είναι απλά ας το πούμε ρομαντικό αυτό που λέω, είναι ρεαλιστικό. Εκ των πραγμάτων, από το φόβο της καταστροφής πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν, διότι η λέξη πυρηνικά όπλα, προσέξτε το αυτό, η λέξη πυρηνικά όπλα την ακούμε καθημερινά στα χείλη όλων των πολιτικών, έστω και με τη μορφή φόβου. Πάμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μια οικειότητα με τα μικρή χρήση πυρηνικά όπλα. Εκεί θα φτάσουμε? Όχι. Λέω ένα μεγάλο όχι. Κύριε Δαβέτα, πριν κλείσουμε, θα σας κάνω μια ερώτηση. Υποτεθείστε ότι ήσασταν ακόμη από τους βασικούς συντάκτες στην Περασιόν και ερχόταν ο διευθυντής της εφημερίδας με όλα αυτά που συμβαίνουν και σας έλεγε: Δημοσθένη, αύριο το πρωί θέλω να έχεις τον τίτλο, τον πρωτοσέλιδο, εσύ. Τι τίτλο θα βγάζατε για αυτή την κατάσταση? Με απλό τρόπο θα έλεγα: Βρείτε τα χτες. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Και εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.